Να καλωσορίσουμε τον κύριο Καλόγυρο, δημοσιογράφο βέβαια στο Βεργίνα TV και μέλος της συνταγματικής του συλλαλητηρίου. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλόγυρο. Λοιπόν, για την πρόσκληση. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε γιατί υπάρχει μια παραφιλολογία, για μία ακόμη φορά θα μου επιτρέψετε βέβαια να πω, σε ό,τι αφορά το συλλαλητήριο που είχε προαναγγελθεί για αυτή την Κυριακή. Θα γίνει κάτι τέτοιο? 15 του μηνός τώρα. Για αύριο Σάββατο εννοείται. Για αύριο. Για αύριο. Είναι να γίνει, είχε προγραμματιστεί ένα συλλαλητήριο. Όχι από εμάς, αλλά κάποιος πολίτης είχε αποφάσισε μάλλον ότι θα οργανώσει ένα συλλαλητήριο για να διαμαρτυρηθεί κατά την παρουσία του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα. Εγώ επικοινώνησα προσωπικά μαζί του 2 φορές. Του είπα ότι κάτι τέτοιο που θέλει να κάνει δεν έχει νόημα, γιατί κατά την άποψή μας η Αξιωματική Αντιπολίτευση πρόσκειται θετικά για τη Μακεδονία μας, έχει ταχθεί θετικά όλες αυτές τις φορές που έχει μιλήσει. Και αρνητικά κατά τη συμφωνία. Ναι. Και αρνητικά κατά τη συμφωνία. Και του είπα ότι μια τέτοια κίνηση θα έδινε τη δυνατότητα στους ανθρώπους, τους παρακρατικούς. Γιατί προχθές πρέπει να σας πω ότι ήταν παρακρατικοί εκείνοι που ξεκινήσανε τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν καταγγελίες ότι. Μερικοί από αυτούς μπήκαν σε κλούβες των ΜΑΤ και βγήκαν από εκεί ντυμένοι κατάλληλα για να δημιουργήσουν τα επεισόδια. Δηλαδή εννοείται ότι τους είχαν μαζί τους υποπροστασία τα ΜΑΤ. Εννοώ ότι υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν καταγγελίες ότι κάποιοι είδαν ανθρώπους να μπαίνουν στα ΜΑΤ και να βγαίνουν κατάλληλα ντυμένοι. Αυτό που λέμε αγανακτισμένοι πολίτες που λέγαμε παλιά. Αγανακτισμένοι πολίτες, οι παρακρατικοί τους ονομάζω εγώ, οι άνθρωποι της κρατικής ασφάλισης και εγώ δεν ξέρω ποιανό είναι. Από εκεί και πέρα λοιπόν του είπα ότι κάτι τέτοιο θα δώσει δυνατότητα στους αναρχικούς και στους παρακρατικούς να πάνε να δημιουργήσουν ένα κλίμα έντασης. Μάλιστα. Ο ίδιος ο κύριος αρνείται να αναστείλει μια τέτοια εκδήλωση. Θα γίνει λοιπόν. Έτσι λέει. Το θέμα είναι ότι εμείς, η Βεργίνα, η Επιτροπή για την Προάσπιση της Μακεδονίας. Καθίστε, γιατί μας έχετε μπερδέψει. Εμείς και εσείς μας μπερδεύετε κάθε φορά, κύριε Καλόγερε. Ορίστε. Το ποιοι είστε εσείς, ποιοι είναι οι άλλοι, μας μπερδεύετε κάθε κοιτάξτε, φορά. Ο κύριος που οργανώνει την εκδήλωση έχει κάνει μια ομάδα δική του. Είναι σε ένα συγκεκριμένο κομματικό χώρο. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ναι. Είναι σε ένα συγκεκριμένο κομματικό χώρο. Έχει κάνει μια ομάδα δική του. Εγώ γνωρίζω ότι αν κανείς επικοινωνήσει με τις μακεδονικές, με τον κύριο Τάτσιο, θα πει ότι δεν έχει καμία συμμετοχή. Άρα οι μεγάλες οργανώσεις δεν συμμετέχουν. Η οργάνωση. Τον κύριο Πατσίκα, τον κύριο Ιακουβί δεν συμμετέχουν. Δεν μας εκφράζει λοιπόν αυτό που θα γίνει αύριο. Δεν μας εκφράζει. Θεωρούμε ότι το αυριανό είναι μια προβοκάτσια. Και ότι ευνοεί την κυβέρνηση, κύριε Οικονόμου, αυτό. Αυτή η κίνηση αύριο. Γιατί επειδή θα έχει λίγο κόσμο, λέτε, θα δώσει διαφορμή. Επειδή η κυβέρνηση θα τρίβει τα χέρια της όταν βλέπει ότι οι άνθρωποι, οι πολίτες της Μακεδονίας, κάποιοι από αυτούς βγαίνουν δημοσίως ενάντια σε αυτά που λέει η κυβέρνηση.